Κύριε Υπουργέ, έχουμε φέρει κατ' επανάληψη αυτή την επίκαιρη, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε λειτουργία και βέβαια τελειώνει κάποια στιγμή. Και χρειάζεται έγκαιρα να διορθούν τα λάθη που έχουν προκύψει για αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί με αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να μην αδικηθούν όσον αφορά τον κωδικό που θα πρέπει να έχουν στην ασφάλισή τους, στα ένσημά τους, τον πραγματικό κωδικό και όχι αυτόν που έχει, πιστεύουμε κατά λάθος, έχει κάνει η υπηρεσία, με αποτέλεσμα να στερούνται, αν θέλετε, αυτά τα ασφαλιστικά δικαιώματα που προκύπτουν από την ένταξή τους σε αυτόν τον κωδικό. Βέβαια, στην επιστολή που έχουμε από το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου, αλλά και από τη Λάρισα, γιατί σε αυτές τις δύο περιοχές υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία προκύπτουν, τα έχουμε στην ερώτηση, όπου δεν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους αυτούς μέσα ατομικής προστασίας, κατάλληλα εργαλεία για την εκτέλεση αυτών των εργασιών που γνωρίζετε ότι είναι πολύ σημαντικές για το περιβάλλον, για την πυρική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία σχετίζονται με όλη αυτή τη λειτουργία στο δάσος. Επίσης, λάθος υπάρχει στο έντυπο αναγγελίας έναρξης απασχόλησης των εργαζομένων κατηγορίας ΥΕ στο πρόγραμμα κοινοφορίας εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που όπως αναγράφεται ως τίτλος της ειδικότητάς τους, ο τίτλος «Συσκευαστές σταφίδας, σίκων και φρούτων», που δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είναι πράγματι. Ρωτάμε αν πράγματι εδώ προτίθεστε και φαντάζομαι προτίθεστε να διορθώσετε τα παραπάνω λάθη και αν μπορείτε εδώ να παρέμβετε έτσι ώστε να ληφθούν τα μέτρα αυτά που απαιτούνται για την εργασία των συγκεκριμένων εργαζομένων. Κύριε Ηλιόπουλε, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Κατσότη, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, βασικά να ξεκινήσουμε το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπήρξαν κάποια διαχειριστικά προβλήματα στο πρόγραμμα. Ήταν μάλιστα είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται ένα τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είχε και μία διπλή με έναν τρόπο στόχευση. Δηλαδή, η κοινοφελής εργασία έχει και μία στόχευση επί της αρχής στους ανθρώπους που είναι μακροχρόνια άνεργοι, έτσι ώστε να μπορούν να ξαναενταχθούν στην εργασιακή πρακτική. Αλλά την ίδια στιγμή στοχεύει και στο να παράγει ένα πολλαπλασιαστικό κοινωνικό αποτέλεσμα, στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, πόσο κρίσιμο είναι να γίνονται τέτοιες διαδικασίες για τα δάση και προληπτικά, αλλά και συνολικά για το τι σημαίνει αυτό για την οικονομία των δασών και την προστασία. Προκύψαν κάποια διαχειριστικά προβλήματα. Ήδη κινούμαστε στο να διορθωθεί το ζήτημα με το ένσημο. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν ένσημο που να αντιστοιχεί στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν το αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ένα ειδικό θέμα στη συζήτησή μας, καθαρά τεχνικό, στη συζήτησή μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί για τους δασεργάτες ξέρετε ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Οπότε πρέπει να δούμε πώς και θα πάρουν ένσημο που θα είναι βαρέα και ανθυγινά και πώς και η προϋπηρεσία τους στον τρόπο και με το σωστότερο τρόπο θα προσμετρηθεί, έτσι ώστε να μπορέσουν αργότερα να μπουν και στα μητρώα των δασεργατών, γιατί δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν αυτό αυτόματα, το γνωρίζετε. Ένα αυτό και δεύτερο σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. Έχουν ήδη γίνει 4 έλεγχοι για μέσα ατομικής προστασίας όπου υπήρξε καταγγελία, η επιθεώρηση πήγε. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση και η εικόνα που έχουμε και εμείς από τους ελέγχους είναι ότι έχουν χορηγηθεί παντού μέσα ατομικής προστασίας. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς έχετε για συγκεκριμένες περιπτώσεις άλλη εικόνα, με πολύ μεγάλη μας χαρά να συνεχίσουμε την ελεκτική διαδικασία από την επιθεώρηση της εργασίας, έτσι ώστε να λυθεί και αυτό. Κύριε Κατσότη, ορίστε. Ναι. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν να γνωρίζετε ότι πράγματι υπάρχει το πρόβλημα αυτό με τη διόρθωση. Μην νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, να μην καθυστερήσει. Και όσον αφορά και το ειδικό καθεστώς που λέτε, πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι δασεργάτες του προγράμματος αυτού έχουν περάσει από σεμινάρια στην δασική υπηρεσία. Δεν είναι δηλαδή πέρα και έξω, είναι κάτι σαν αντίγυφτες εργάτες. Έχουν, όπως και ορίζει δηλαδή, η ίδια δασική υπηρεσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να μην εγγραφούν στα μητρώα, για παράδειγμα. Ένα ζήτημα είναι αυτό, που νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει άμεσα να προχωρήσει αυτό το ζήτημα και να μην καθυστερήσει για πολύ. Και όσον αφορά το θέμα των μέσων προστασίας, υπάρχει βέβαια η επιστολή του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου, όπου εδώ δεν έχουν χορηγηθεί τα μέσα προστασίας.
Δεν ξέρω βέβαια στη Θεσσαλία, δεν αναφέρεται στο έγγραφό τους, αλλά εδώ δεν έχουν χορηγηθεί. Και είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να το ελέγξει, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, γιατί πολλοί είναι οι θάνατοι τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι τραυματισμοί και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να αποφευθούν ή να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όλων αυτών των εργαζομένων που δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι μία, αν θέλετε, απασχόληση αναγκαία εν ώψη των πλημμυρών, των φωτιών κτλ. Το δάσος θα πρέπει να έχει αυτή τη δραστηριότητα με τους εργαζόμενους έτσι ώστε και να καθαρίζεται και να ανανεώνεται. Είναι μια λειτουργία η οποία βεβαίως το πρόγραμμα προς το παρόν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όμως ωστόσο αυτοί οι εργαζόμενοι με το τέλος του προγράμματος τελειώνει και η δουλειά τους. Όμως η δουλειά στο δάσος δεν τελειώνει, κύριε Υπουργέ, και χρειάζεται εδώ με τη δασική υπηρεσία να δείτε ένα σχεδιασμό έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν την απασχόλησή τους προκειμένου να αποφευθούν πλημμύρες, φωτιές και όλα αυτά που αντιμετωπίζει συνολικά ο λαός μας και με βαριές συνέπειες στην ίδια τη ζωή τους.